Hey κόσμο του YouTube, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, ελπίζω να μου είστε καλά. Κυριακή, σήμερα μέρα ξεκούρασης, αράξτε στον καναπέ, στο κρεβάτι, βγείτε μια βόλτα, βάλτε τα hands free σας και παρακολουθήστε το σημερινό βίντεο. Αν είσαι καινούριο σε αυτό εδώ το κανάλι, είμαι ο Άγγελος, ευχαριστώ που ήρθες, ελπίζω να σου αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού. Μην ξεχνάς να κάνεις το subscribe σου, το like σου, το σχόλιο σου, την κοινοποίησή σου, έτσι ώστε να το δούνε το σημερινό βίντεο ειδικά αρκετοί άνθρωποι. Σήμερα επέλεξα να μιλήσουμε για τους μύθους και τις αλήθειες που επικρατούν πάνω στο fitness. Επειδή υπάρχει γενικά μια παραφιλολογία με διάφορα θέματα, και επειδή ακόμα βλέπω ότι ο κόσμος δεν τα έχει ξεκαθαρίσει καλά μέσα στο μυαλό του, γιατί μιλάω καθημερινά με τον κόσμο στο γυμναστήριο, θα ήθελα να πούμε 2-3 πράγματα για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Αν θες να μάθεις ποια είναι η πραγματική αλήθεια επιτέλους όσον αφορά κάποια πράγματα στο χώρο μας, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο και πες μου στο τέλος την άποψή σου κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κατ' εμέ πάντα με το νούμερο ένα μύθο που επικρατεί στο fitness. No pain, no gain. Έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο παλιότερα, θα το αφήσω εδώ δεν ξέρω που βγαίνει, να πάτε να το δείτε. Εάν δεν πονέσω την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα, σημαίνει ότι δεν έχω κάνει σωστή δουλειά στο σώμα μου. Δεν έχω κάνει καλή προπόνηση και πήγε τζάμπα η μέρα μου στο γυμναστήριο. Όλο λάθος παιδιά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πιάστηκες έκανες κακή προπόνηση. Έχει καρφωθεί στο μυαλό μας ότι πρέπει να πιαστώ για να μεγαλώσουν οι μύες μου, για να φουσκώσω και ούτω καθεξής. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ερευνητικά τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Ο μυϊκός πόνος που νιώθουμε όταν νιώσουμε την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα, όταν φύγει το γαλακτικό οξύ από το σώμα μας, σημαίνει πως το σώμα μας αντέδρασε σε κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο να κάνει. Π.χ. όταν εσύ κάνεις ένα συγκεκριμένο μοτίβο με συγκεκριμένα κιλά ή παρακολουθείς π.χ. μόνο γιόγκα ή μόνο πιλάτες, όταν κάνεις κάτι διαφορετικό, όταν ας πούμε π.χ. από το πιλάτες πας και κάνεις μια προπόνηση στα βάρη, τότε ναι, την επόμενη μέρα θα πιαστείς, όχι για το λόγο του ότι έχτισες αμέσως μυς, αλλά γιατί το σώμα σου δέχθηκε κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό ερέθισμα. Ένας ακόμα μεγάλος μύθος, τον οποίο δυστυχώς ακόμα και σήμερα ακούω να πιστεύει και να κάνει ο κόσμος, είναι ότι με πολλά κιλά λίγες επαναλήψεις θα επιτύχω τον όγκο και με λίγα κιλά, με πάρα πολλές επαναλήψεις και πολλά σετ θα πετύχω τη γράμμωση. Ειδικά το δεύτερο το κομμάτι της γράμμωσης είναι όλο λάθος. Δεν υπάρχει προπονητικά σε κανένα βιβλίο προπονητικής, όπου και να ανοίξετε, μέχρι και στο Men's Health να πάτε, δεν, όχι, εκεί μπορείτε να το βρείτε, να ξέρετε. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο γράμμωσης. Για να επιτύχεις την γράμμωση, θα πρέπει να φύγει το λίπος. Και εννοείται ότι θα πρέπει από κάτω να υπάρχουν εμείς. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η προπόνηση ενδυνάμωσης και όταν θα θέλεις να φτάσεις στο σημείο της γράμμωσης, θα πρέπει να στερηθείς πάρα πολλά από τη διατροφή σου για να τα καταφέρεις. Οι γυναίκες δεν πρέπει να σηκώνουν πολλά βάρη γιατί θα φουσκώσουν. Απευθύνομαι σε εσάς αγαπητές μου γυναίκες που οι περισσότερες το πιστεύετε αυτό ακόμα, αλλά σας λείπει μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν έχετε πολύ ψηλά ή σχεδόν καθόλου ποσοστά τεστοστερόνης. Η τεστοστερόνη που υπάρχει σε μεγαλύτερα ποσοστά στο ανδρικό σώμα είναι η ορμόνη της μυϊκής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, αν μπεις στη διαδικασία να κάνεις βάρη, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα φουσκώσεις και θα πριστείς και θα φαίνεσαι σαν άντρας και ούτω καθεξής. Για να φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα, θα πρέπει να σηκώσεις πάρα πολλά κιλά, θα πρέπει να κάνεις πολύ έντονη και δυνατή προπόνηση, θα πρέπει να αυξήσεις πάρα πολύ τις θερμίδες σου. Τα βάρη θα σε βοηθήσουν σε πάρα πολλές καταστάσεις της ζωής σου. Όταν θα μείνεις έγκυος και θα έχεις την κυλίτσα σου εκεί 8-9 μηνών, η πλάτη σου θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Στα θέματα οστεοπόρωσης, η μυϊκή ενδυνάμωση είναι αυτή η οποία θα σε προστατέψει για να μην πάθεις και όταν την έχεις να σε βοηθήσει να προστατέψεις τα οστά σου.
Αγόρια μου, τουμπανά μου, λοιπόν, μη φοβάστε. Κάνοντας αερόβια προπόνηση, δεν πρόκειται να χάσετε τους μυς τους οποίους έχετε χτίσει. Αν έχετε ένα σωστό πλάνο και προπόνησης και διατροφής, έτσι ώστε να μην υπάρχει θερμιδικό έλλειμμα, να μην είναι οι θερμίδες σας μείον από αυτές που χρειάζεστε για να τουμπανιάσετε, να το πω έτσι απλά, τότε η αερόβια προπόνηση δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα. Ίσα-ίσα, με την αερόβια προπόνηση και θα πετύχεις γρηγορότερο αποτέλεσμα στην καύση του λίπους, οπότε η κοιλιακή σου θα είναι σε φάση του τύπου «έλα να παίξουμε τρίλιζα πάνω στους κοιλιακούς», και εννοείται ότι θα βοηθήσεις λίγο και την καρδιοαναπνευστική σου αντοχή. Οπότε λοιπόν, μη φοβάστε το αερόβιο. Αν, ξαναλέω, αν η διατροφή σου είναι σωστή, δεν σου λείπουν θερμίδες, ξεκουράζεσαι και ούτω καθεξής, δεν θα κάψεις τους μυς τους οποίους έχτισες. Μην μου αγχώνεσαι! Αν δεν κάνω μία μέρα προπόνηση, θα ξεφουσκώσω, ή αν δεν κάνω μία εβδομάδα προπόνηση, θα ξεφουσκώσω και θα χάσω τις προσαρμογές. Μέγα λάθος. Το σώμα δεν χάνει τόσο εύκολα τις προσαρμογές, δεν αδυνατίζεται τόσο πολύ, δεν χάνετε μυς. Το οποίο εμπλέκει και το κομμάτι της διατροφής μέσα, το για να ξεκινήσω το γυμναστήριο πρέπει πρώτα να χάσω τα κιλά, πρέπει πρώτα να χάσω το λίπος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο κομμάτι της γυμναστικής. Λάθος. Και αν, ξαναλέω, υπάρχει κάποιος διατροφολόγος, διαιτολόγος ή ακόμα και γυμναστής ο οποίος σου πει κάτι τέτοιο, πάρε τα πραγματάκια σου, πάρε τα λεφτά σου και τρέχα σε κοροϊδεύει. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις πρώτα τη διατροφή και μετά το γυμναστήριο ή πρώτα το γυμναστήριο και μετά τη διατροφή. Αυτό είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ξεκινάς τη διατροφή, ξεκινάς τη γυμναστική σου, την προπόνηση με αντιστάσεις, το πιλάτες, τη γιόγκα, ό,τι θέλεις, και ξεκινάς και την αερόβια σου προπόνηση. Είναι τρία πράγματα, ένα συνδυασμός πραγμάτων, οι οποίοι θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους στόχους σου. Σε άλλη περίπτωση, αυτά τα χαζά που ακόμα τα ακούω από κάτι παλιού διατροφολόγους, μην κάνεις προπόνηση με βάρη μαζί με τη διατροφή σου, γιατί θα σφίξει το λίπος και δεν θα μπορεί να φύγει, είναι να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Οπότε, όταν θέλετε να χάσετε τα κιλά σας, ξεκινήστε. Διατροφή, γυμναστική, αερόβιο. Η προπόνηση με αντιστάσεις ίσα-ίσα θα βοηθήσει στην αύξηση του μεταβολισμού, θα καίτε περισσότερες θερμίδες ακόμα και σε ηρεμία, ακόμα και στον ύπνο σας, και έτσι θα δείτε και πιο γρήγορα αποτελέσματα. Το οποίο βλέπω και σε πάρα πολλά διαφημιστικά και ακούω πολλές φορές να λέγεται και από τους ίδιους τους πελάτες και από τους γυμναστές ή αυτούς οι οποίοι έχουν στούντιο πιλάτες, γιατί μόνο αυτό έχουν και κάπως πρέπει να τραβήξουν τον κόσμο, είναι το εξής. Με το πιλάτες θα αδυνατήσεις. Πιλάτες και αδυνάτισμα, καμία σχέση. Ξεχάστε το. Πρόκειται για μια αναερόβια άσκηση η οποία θα σε βοηθήσει να πετύχεις άλλα πράγματα. Θα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αν βλέπεις διαφορά στο σώμα σου όταν ξεκινάς πιλάτες ή γιόγκα, δεν σημαίνει ότι έχεις χάσει κιλά. Σημαίνει ότι έχεις φτιάξει τη στάση του σώματός σου, μπορείς πλέον να συγκρατήσεις τα σπλάχνα γιατί έχεις πιο δυνατό εγκάρσιο, οπότε αυτόματα φαίνεσαι και πιο αδύνατος. Και επίσης, σκέψου το εξής. Τι έκανες ταυτόχρονα με το που ξεκίνησες πιλάτες? Ξεκίνησες λίγο πριν το μάθημά σου να κάνεις αερόβιο ή μετά 20-30 λεπτά. Έφτιαξες λίγο τη διατροφή σου, άρχισες λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας να νιώθεις το σώμα σου να κρατιέται καλύτερα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που αδυνάτησες. Όχι ότι το πιλάτες σε αδυνατίζει. Α? Και τελευταίο και καλύτερο, άφησα το κλασικό. Θέλω να κάνω λίγο περισσότερους κοιλιακούς στην προπόνησή μου για να κάψω το λίπος από την κοιλιά. Φάουλ. Λοιπόν, τα έχουμε πει άπειρες φορές, αλλά μάλλον δεν τα ακούτε. Λοιπόν, η κοιλιακή σας είναι και αυτή μυς, ωραία. Όπως γυμνάζω και τους άλλους μυς μια-δυο φορές την εβδομάδα, έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζω και τους κοιλιακούς μου. Δεν σημαίνει ότι κάνοντας 10 σετ από 25 επαναλήψεις και να μένω στα μισά και στα ροκανίσματα και να πιέζω το κεφάλι μου και να βλέπω αυτά τα χαζά που κάνετε, σημαίνει ότι θα φύγει το λίπος από την κοιλιά. Όπου υπάρχει λίπος, ο τρόπος για να φύγει είναι η διατροφή και το αερόβιο. Έτσι ακριβώς και στο κομμάτι των κοιλιακών, ο μοναδικός τρόπος για να φύγει το λίπος από την κοιλιά είναι η αερόβια άσκηση και η διατροφή. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ.
Ελπίζω να το ακούσετε το βίντεο, να καταλάβατε κάποια πράγματα για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει και να μην σας κοροϊδεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αρπάξουν τα λεφτάκια σας. Αυτά από εμένα, φιλιά πολλά, να είστε καλά, ελπίζω να έχετε ξεκινήσει τη γυμναστική σας, το περπάτημά σας, ό,τι σας κάνει να νιώθετε άνετα εσείς, εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.